Πάμε τώρα να δούμε τα πώς και τα γιατί της πανδημίας, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε απευθείας για να μας βοηθήσει σε αυτό, όπως κάνει πάντα, με τον παθολόγο και διευθυντή της πρώτης παθολογικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου, τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, πόση διαφορά κάνει το εάν η οικονομία θα ανοίξει στις 30 Νοεμβρίου ή μια εβδομάδα αργότερα, επειδή αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα σχολεία που έχουμε δει ότι λειτουργούν καθοριστικά, ακόμη και στο κυκλοφοριακό στην πόλη, έτσι, και στους συνωστισμούς. Πόση διαφορά θα κάνει, πιστεύετε, είναι ασφαλές? Κοιτάξτε, είναι σημαντική η διαφορά, όμως αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ό,τι θα δούμε από πλευράς νοσηλιών θα είναι αυτό το οποίο αφορά το προηγούμενο 15ήμερο, δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα θα εισπράξουμε το σύνολο της προηγούμενης περίοδου όσον αφορά την ανάγκη εισαγωγών. Εκεί κάπου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είναι σίγουρο όμως ότι πρέπει να σεβαστούμε και τις ανάγκες της αγοράς, κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι εφικτό, αλλά μετά τις 15 του Δεκέμβρη. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή όντως το ρεπορτάζ λέει αυτό, 7 Δεκεμβρίου τα σχολεία, 15 Δεκεμβρίου λιανεμπόριο και 21 ενδεχομένως Δεκεμβρίου η εστίαση. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο σας δημιουργεί ανασφάλεια το γεγονός ότι οδηγούμαστε σιγά σιγά προς την επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά χωρίς να έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι προκύπτει από τις πληροφορίες, κάποια σαφή εικόνα, όχι εμείς, οι ειδικοί δηλαδή, τι ακριβώς δημιουργεί και πόσο μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην διασπορά. Θέλω να πω, θα ανοίξουμε χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον κίνδυνο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή χωρίς να έχουμε ακούσει να έχει γίνει κάτι για αυτά, χωρίς να ξέρουμε εάν και πόσο εξαπλώνεται μέσω των σχολικών τάξεων, χωρίς να ξέρουμε εάν και πόσο επικίνδυνο είναι στην εστίαση να μεταδοθεί ο κορονοϊός. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εκεί είναι σίγουρο ότι είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος, ειδικά όταν δεν τηρούν τα μέτρα. Να πάμε στα σχολεία που είπατε, είναι μικρότερος ο κίνδυνος. Είτε έχουμε αυστηρό το πρωτόκολλο των μέτρων, είτε όχι. Και η επικινδυνότητα επίσης έχει ελεγχθεί πολλαπλώς. Υπάρχουν ορισμένες αντιβατικές μελέτες, αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Να πω επίσης ότι εκείνο το οποίο καθορίζει αποφασιστικά το τι θα γίνει, είναι η προσωπική μας στάση και η προσωπική μας συμπεριφορά. Εάν προσέξουμε εμείς οι ίδιοι, ακόμα και αν οποιαδήποτε ανάγκη μας βάζει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εάν προσέξουμε εμείς αυτά τα οποία είναι αυτονόητα, την απόσταση και τη μάσκα και την προσωπική μας υγιεινή, υπάρχει δυνατότητα να περιοριστεί και θα το δείτε αυτό, κύριε Μελιγκόνη, γιατί πάλι θα εισπράξουμε την πτώση. Μην στέκεστε στα ημερήσια. Σας έχω πει και άλλες φορές, δεν κοιτάμε μόνο τον αριθμό των κρουσμάτων, ο οποίος είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί πάντα στην πραγματικότητα. Αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να ανοιχνεύει τα πάντα με τεστ, κάτι το οποίο θα ήταν βέβαια το ιδανικό. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας όλα αυτά τα οποία είστε έτοιμος να με ρωτήσετε. Πώς θα θωρακιστούμε, πώς θα είμαστε φαρμακευτικά ή ομολογιαστικά ή με ό,τι άλλο προκύπτει από την επιστημονική εξέλιξη μπροστά μας, πώς θα είμαστε πιο, αν θέλετε, ισχυροί απέναντι στον ιό. Και είμαστε και θα είμαστε. Και να κάνω και μια πρόβλεψη, αν θέλετε, ο ιός θα αποκτήσει εκείνα τα χαρακτηριστικά και πολύ σύντομα θα γίνει αυτό, όπως και άλλοι ιοί στο παρελθόν, αναπνευστικοί, που θα τον καταστήσουν. Ναι, μεν θα έχει τη μολυσματικότητα αυτή, αλλά δεν θα είναι τόσο τοξικός όσο ήταν στην αρχική φάση της πανδημίας. Δηλαδή, μία μετάλλαξη επί τα βελτίο για μας, επί τα χείρο για τον ίδιο τον ιό, θα γίνει, θα μεταλλαχθεί έτσι που θα γίνει λιγότερο επιθετικός? Ακριβώς. Είναι, όχι όσον αφορά τη δυνατότητα μόλυνσης, αλλά το είδος και τη βαρύτητα της μόλυνσης. Αυτή είναι η μετάλλαξη 614, έχει ξεκινήσει από το Γενάρη. Νομίζω στην Κίνα ανοιχνεύτηκε πρώτη φορά και αυτό. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ο ιός θέλει να μολύνει, θέλει να μεταδίδεται, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να επιβιώνει, αλλά δεν θέλει και να σκοτώνει τον ξενιστή του, όπως θα έκανε ίσως στην αρχική φάση της πανδημίας. Την οικονομία πάντως την έχει σκοτώσει για τα καλά, για να μην αφήσουμε βεβαίως, για να μην αρχίσουμε να αναφερόμαστε στις εκατόμβες πια, κυριολεκτό, νεκρών, έτσι. Και αναρωτιέμαι, για να μείνουμε λίγο στους νεκρούς, αν αυτό έχει να κάνει με την υψηλή θνητότητα στις εντατικές ή αν έχει να κάνει με την επιθετικότητα του ίδιου του ιού, κύριε Αδαμίδη. Έχει να κάνει
στις ομάδες που γνωρίζετε και αποκαλούμε βάλλοντες και επαφείς, ναι, όταν ο ιός έρχεται και προστίθεται σαν ένας παράγοντας κινδύνου και αυτές τις ομάδες ουσιαστικά έχει οδηγήσει στην κακή εξέλιξη. Μην ξεχνάμε όμως ότι ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές 300 και πλέον συμπολίτες μας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν είναι μονόδρομος το να μπει κανείς ή να φτάσει στη διασωλή. Καλό είναι να μην φτάσει. Γιατί εκεί πέρα τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα. Ναι. Να πούμε επίσης ότι πλέον στα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται θα έχουμε και άλλα όπλα πολύ σύντομα σε επίπεδο μονοκλονικών, τα οποία παίρνουν εγκρίσεις, όπως ξέρετε, αυτές τις μέρες έχουν πάρει ήδη, και με τα οποία θα σταματά η μεταδοτικότητα, θα μας σταματά η πορεία της νόσου, θα αποσυμπιεστεί το σύστημα υγείας. Γιατί θα είναι καθοριστικός παράγοντας για να μην πνίγονται τα νοσοκομεία από τις αναγκαστικές εισαγωγές. Ναι. Άρα δεν θα έχουμε μόνο νέα στο μέτωπο από το μέτωπο των εμβολίων, θα έχουμε και νέα από το μέτωπο της θεραπείας. Σας ρωτάω γιατί τις τελευταίες ώρες τριγυρίζει στα δημοσιογραφικά γραφεία μια πληροφορία ότι ο Αρχιεπίσκοπος έλαβε αγωγή σαν αυτή του Τραμπ, αγωγή με αντισώματα. Δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν από την Αρχιεπισκοπή, ωστόσο. Φαίνεται ότι αρχίζει και η φαρέτρα των γιατρών, η δικιά σας φαρέτρα, και γεμίζει κάπως από όπλα προς τον κορονοϊό. Ακριβώς έτσι είναι. Πολλαπλασιάζονται τα εμβόλια. Να σας πω ότι εκτός από τα ήδη γνωστά της Pfizer, της Moderna κλπ. Υπάρχει και της AstraZeneca, υπάρχει και το γαλλικό, της Sanofi, τα οποία δεν θέλουν ψυγείο και τα οποία έχουν μια πάρα πολύ καλή απόδοση στην προστασία και επίσης ότι προστατεύουν ακόμα και τους ασυμπτωματικούς ώστε να μην συνεχιστεί η αλυσίδα η μετάδοση σε κάποιον που έχει κάνει τον εμβολιασμό αυτόν. Ναι. Να πούμε επίσης ότι τα μονοκλονικά, τα οποία ήδη έχουν πάρει έγκριση, έχουν ήδη μπει σε πρόγραμμα εφαρμογής και θα έχουμε και σύντομα και στην πατρίδα μας κάτι αντίστοιχο από πλευράς οπλοστάσεων. Να σας πω ότι το εμβόλιο στη Μεγάλη Βρετανία μάλλον αρχές Δεκέμβρη θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί. Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 11 Δεκεμβρίου. Αυτά είναι απίστευτα σε ταχύτητα γεγονότα και εξελίξεις και είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη ματιά στο πώς θα αντιμετωπιστεί από εδώ και μετά η πανδημία. Σε εμάς μένει το γνωστό χρέος να αυτοπροστατευόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα εκείνα στα οποία κατ' επανάληψη και εσείς κύριε Μελιγκόνη και εμείς σταθεί. Κύριε Αδαμίδη, πολύτιμες οι επισημάνεις σας όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.